άφθονας αρχίζει. Ο πρώτος στο μενού της εβδομάδας που πέρασε, ποιος άλλος, ο Ζαφύρης Μελάς. Θυμάστε άλλωστε τι είχε γίνει τις προηγούμενες μέρες. Αν δεν θυμάστε, θα σας θυμίσουμε εμείς. Δεν είναι πολλά, συνεχίζω. Δεν έχει φάτσα για τον κύριο Αγάθουνα. Λέμε ένα βρωμόσκυλο και μισό. Ο Αγάθουνα είναι μαϊμού και δεν έχει μπατζίδε. Όλοι αυτοί που με επιτίθενται είναι ηλίθιοι. Στο τέλο, να δείτε που αυτοί οι δυο του θα βλέπουν ο ένα τον άλλον και θα αλλάζουν δρόμο. Με τον κύριο Μελά ούτε στον ίδιο πλανήτη. Όχι στην ίδια πόλη, όχι στο ίδιο μαγαζί, ούτε στον ίδιο πλανήτη δεν θα ήθελα να είμαι. Κακώς είπα το όνομά του, μπορεί να το κόψεις. Με τον συγκεκριμένο κύριο, το στο ίδιο πλανήτη. Μας βρήκε τρικυμία μέσα στην Εγνατία. Ποφόρια μας τραβάνε στα νυχτά. Τόση αγάπη μιλάμε. Όχι όμως ότι θα γλίτωνε ο ηχολήπτης από το Αλτσαντήρι που προκάλεσε καταστροφή στα στοιχήματα κατά τον Αγάθωνα. Αν με καλέσει ο Λάκης θα πάω, δεν θα ξανατραγουδήσω εκεί. Θα πάω να πούμε αστεία και να γελάσουμε, αλλά δεν θα ξαναπαίξω μουσική διότι θα πρέπει να σκοτώσω τον ηχολήπτη του. Και δεν είμαι δολοφονικός τύπος, δεν θα πάω. Πέσαμε δεν ξέρω καμιά δεκαριά θέσεις στα τσάρτς, πώς τα λένε. Αλλά ο Αγάθωνας είναι και ψυχοπονιάρης και λυπάται και την ανθρωπότητα. Εγώ λυπάμαι όλη την υπόλοιπη ανθρωπότητα που δεν είναι Έλληνες. Σε έχω καλύψει. Δεν έχουν Αριστοτέλη. Όλη η υπόλοιπη ανθρωπότητα δεν έχει Σοκράτη, δεν έχει Πλάτωνα, δεν έχει Ορφέα, δεν έχει Όμηρο, δεν έχει Ισίωτο, δεν έχει την τύφλα της. Όλα αυτά τα είπε στην εκπομπή «Κορίτσια για σπίτι». Ο Γιάννης Πλούτερχος προσπαθεί για άλλη μια φορά να...